Το 12% δηλαδή η επιδότηση μισθολογικού κόστους είναι ένα θέμα που ως επιμελητήρια τα τελευταία σχεδόν 10 χρόνια έχουμε βάλει πρώτο στην ατζέντα, καθώς ήταν ένα κίνητρο που είχε δοθεί εδώ στις επιχειρήσεις της περιοχής, ήταν ένα αναπτυξιακό μέτρο για την περιοχή, έτσι ώστε να μπορούν να είναι πιο ανταγωνιστικές. Όπως γνωρίζουμε, υπήρξαν διάφορες εξελίξεις και αυτή τη στιγμή, ενώ είχε σταματήσει να ισχύει αυτό το μέτρο με κίνδυνο οι επιχειρήσεις να χάσουν ακόμη και τα χρήματα που δικαιούνται, αυτή τη στιγμή, με απόφαση που πήρε η τωρινή κυβέρνηση, έχει αποφασιστεί να γίνει συμψηφισμός χρεών των επιχειρήσεων με οφειλές του κράτους προς τις επιχειρήσεις από το 12%. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η διαδικασία έχει δημιουργήσει όμως και κάποια θέματα. Ήδη έχουν γίνει πολλές προσπάθειες έτσι ώστε να προχωρήσει ο ψηφισμός για επιχειρήσεις οι οποίες έχουν οφειλές. Και αυτό είναι ένα θέμα, μάλλον αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι λύνεται πιο εύκολα και συνεχώς δημιουργούνται και βγαίνουν μάλλον και νέα ΦΕΚ με διευκρινιστικές, έτσι ώστε να μπορεί να προχωράει ευκολότερα. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα που έχει δημιουργηθεί και ακόμη περιμένουμε να δοθεί μια οριστική λύση, είναι σχετικά με τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν οφειλές. Γιατί και αυτές οι οποίες δεν έχουν οφειλές, για να μπορέσει να γίνει συμψηφισμός, θα πρέπει να δημιουργήσουν οφειλές. Εφόσον όμως δημιουργηθούν αυτές, τότε πολύ πιθανόν να δημιουργηθεί πρόβλημα σε αυτές τις επιχειρήσεις σχετικά με την λειτουργία τους, καθώς δεν θα μπορούν να πάρουν ούτε φορολογική αλλά ούτε ασφαλιστική ενημερότητα. Και κάτι τέτοιο, όπως γνωρίζετε, δημιουργεί πολλά προβλήματα σε επιχειρήσεις, κυρίως μεγάλες. Είμαστε σε συνεχή διαβούλευση και συνεννόηση και με την κυβέρνηση και με τους αρμόδιους φορείς και με την ΑΔΕ, αλλά και με τον ΟΑΕΔ, ο οποίος πραγματικά και ο διοικητής του ΟΑΕΔ έχει δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα, ούτως ώστε να μπορέσει να βρεθεί λύση και στο τελευταίο αυτό μέρος, σχετικά με το 12% και να μπορέσουν πλέον όλες μας οι επιχειρήσεις να πάρουν τα χρήματά τους. Το θετικό είναι ότι υπάρχει βούληση και αυτό το βλέπουμε, ούτως ώστε να λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα προς όφελος των επιχειρήσεων.